Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την πρώτη επιστολή Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο, από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 369 από την Καινή Διαθήκη, σελίδα 369 από την Καινή Διαθήκη, πρώτη επιστολή Πέτρου από την Καινούργια Μετάφραση, η πρώτη 16 στίχη. Ο Πέτρος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους χριστιανούς που ζουν διασκορπισμένοι προσωρινά στον Πόντο, στη Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία και στη Βυθινία. Ο Θεός Πατέρας σας έχει ξεχωρίσει σύμφωνα με το σχέδιό Του και το Άγιο Πνεύμα σας έχει εξαγιάσει, έτσι ώστε να υπακούτε στον Ιησού Χριστό και να εξαγνίζεστε με το αίμα Του. Εύχομαι να πληθαίνει ανάμεσά σας η χάρη και η ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από μεγάλη ευσπλαχνία μας ξαναγέννησε σε μια καινούρια ζωή με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα μπορείτε να ελπίζετε πραγματικά σε μια κληρονομιά, φυλαγμένη για σας στους ουρανούς, που δεν φθείρεται, δεν έχει τίποτα το βέβυλο και δεν μαραίνεται ποτέ. Με την πίστη θα σας περιφρουρεί η δύναμη του Θεού, ωσότου έρθει η σωτηρία που είναι κιόλας έτοιμη να φανερωθεί κατά τους έσχατους χρόνους. Με τη σκέψη αυτή να αισθάνεστε αγαλίαση, έστω κι αν χρειαστεί προς το παρόν να στενοχωρηθείτε για λίγο από ποικίλες δοκιμασίες. Έτσι, η δοκιμασμένη πίστη σας, που είναι πολυτιμότερη και από το χρυσάφι, το οποίο είναι φθαρτό, κι όμως δοκιμάζεται κι αυτό με τη φωτιά, θα βρεθεί ότι αξίζει έπαινο, τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Τον Χριστό τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατόψι. Τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύετε όμως Αυτόν, και Αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση, και προγεύεστε την τελική δόξα, δηλαδή τη σωτηρία σας, που είναι και ο τελικός στόχος της πίστης σας. Αυτή τη σωτηρία την αναζήτησαν διεξοδικά και γι' αυτήν ερεύνησαν οι προφήτες που προφήτευσαν για τη χάρη που σας δόθηκε. Προσπάθησαν να εξακριβώσουν ποια και τι λογής θα ήταν η χρονική στιγμή για την οποία τους μιλούσε το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν τους προέλεγε τα πάθη του Χριστού και τη δόξα που θα ακολουθούσε. Ο Θεός τους αποκάλυψε ότι όσα έλεγαν δεν αφορούσαν τη δική τους γενιά, αλλά τη δική σας. Όλα αυτά τα ακούσατε τώρα από εκείνους που σας έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που στάλθηκε από τον ουρανό. Αυτό το μήνυμα ακόμα και οι άγγελοι θα ήθελαν να το κατανοήσουν. Ετοιμαστείτε λοιπόν πνευματικά και μείνετε άγρυπνοι. Αφήστε την ελπίδα να σας καθοδηγεί πλήρως στη σωτηρία που σας προσμένει όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού έχετε πάρει την απόφαση να υπακούετε στο Θεό, μην αφήνετε τώρα να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν τον γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γι' αυτό λέει η Γραφή, να γίνετε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό Λόγο μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Ας ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο δεύτερο, από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 404. Θα διαβάσουμε την παράγραφο των εδαφίων 8 με 11. Είναι η επιστολή του Κυρίου στην Εκκλησία της Σμύρνης. Αποκάλυψη, κεφάλαιο δεύτερο, στίχοι 8 με 11, σελίδα 404, από την Καινούργια Μετάφραση, από την Καινή Διαθήκη. Στον άγγελο της Εκκλησίας της Σμύρνης γράψε: «Να τι λέει ο πρώτος και ο έσχατος, που τον θανάτωσαν και όμως ζει. Ξέρω καλά τα έργα σου και πως σε κατατρέχουν και πως είσαι φτωχός και όμως είσαι πλούσιος. Ξέρω πως σε διαβάλουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ανήκουν τάχα στο λαό του Θεού. Αυτοί όμως δεν είναι δικοί του, γιατί ανήκουν στη σύναξη του σατανά. Μη φοβάσαι καθόλου για όσα σου μέλετε να πάθεις. Ο διάβολος θα ρίξει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Ο διωγμός θα κρατήσει 10 μέρες. Κράτα την πίστη σου, ακόμη και αν σου στοιχήσει τη ζωή. Και εγώ θα σου δώσω για στεφάνι της νίκης
την αιώνια ζωή. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις Εκκλησίες. Τον νικητή δεν θα μπορέσει να τον πειράξει ο δεύτερος θάνατος. Στο πρώτο ανάγνωσμα από την επιστολή του Πέτρου διαβάσαμε για τον Χριστό μας, τον οποίο αν και δεν τον είδατε, τον αγαπάτε. Το βράδυ όσοι λίγοι έρθετε, θα τσεκάρουμε κατά πόσο αγαπάμε τον Χριστό και τι περιέχεται μέσα σε αυτή την αγάπη. Τον οποίο λέει αν και τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύοντας όμως, αγαλιάστε. Θυμηθείτε με τι, είναι μια διάσταση που αποτελεί πρόκληση πνευματική, διαρκώς ζητούμενο πνευματικά. Με χαρά άρρητη, λέει το κείμενο, και δεδοξασμένη. Για φαντάσου μια οικογένεια που ζει έτσι, για φαντάσου την ευρύτερη πνευματική οικογένεια που είναι οι τοπικές εκκλησίες να ζουν έτσι. Να βιώνουν αυτή τη χαρά την άρρητη και τη δεδοξασμένη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσέξτε, δεν είναι ανέφελος ο ουρανός, κάθε άλλο. Σας θυμίζω η ίδια φράση και στα δύο σπίτια. Και στο σπίτι που χτίζει πάνω στην εφαρμογή και στην υπακοή των λόγων του Κυρίου το οικοδόμημα και στο σπίτι που χτίζει το παλάτι στην άμμο. Κατέβη βροχή, ήλθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι. Το σπίτι που χτίζεται στην πέτρα δεν απαλλάσσεται από κοιλάδες, δεν απαλλάσσεται από τρικυμίες, δεν απαλλάσσεται από δοκιμασίες, δεν απαλλάσσεται από θλίψεις. Και ανάμεσα στις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, στις 5 υπάρχει έλεγχος και μομφή. Μόνο σε 2 δεν υπάρχει καμία μομφή. Η μία από τις 2 είναι η ευλογημένη εκκλησία της Σμύρνης. Και σε αυτό το μοντέλο το πνευματικό, μακάρι συλλογικά να τις μοιάσουμε και ατομικά ο καθένας να προχωρήσει σε αυτές τις προδιαγραφές τις πνευματικές, έρχεται ένα μήνυμα του Κυρίου, σοκ. Σοκ στο ψυχικό επίπεδο και σοκ στο ανθρώπινο μυαλό και στη δική μας ανθρώπινη λογική. Ξεκινάει ο Χριστός μας με μια πάρα πολύ ευλογημένη φράση, την οποία επαναλαμβάνει σε κάθε εκκλησία της Μικράς Ασίας, «Ξέρω τα έργα σου. Κάποιος με ξέρει. Κάποιος σε γνωρίζει. Αδελφοί, εμείς δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Εμείς δεν ξέρουμε τις αντικειμενικές μας ανάγκες. Οι πιο πολλές μας ανάγκες πηγάζουν από το ψυχικό μας επίπεδο και από έναν υπερβολικό ναρκισισμό. Και ο Θεός ποτέ δεν θα γίνει υπηρέτης σε κάτι που θα ενισχύσει τον ναρκισισμό μας και θα ισχυροποιήσει το εγώ μας, σε καμιά περίπτωση. Και μετά, σε αυτό που γνωρίζει, δεν αποδίδει κάποια πράγματα καλά η μετάφραση εδώ πέρα, όχι σε κατατρέχουν, τη θλίψη, λέει το κείμενο. Την θλίψη, την φτώχεια και τη βλασφημία. Για να τα δούμε και τα 3. Θλίψη, φτώχεια, βλασφημία. Να μείνουμε λίγο στη φτώχεια. Μέσα στο Δαβίδ έλεγε στο Θεό σε ένα από τους ψαλμούς του, «Πτωχός και παίνεις είμαι εγώ». Υπάρχει διαφορά. Ποιος είναι ο παίνεις και ποιος είναι ο φτωχός, έτσι. Ο παίνεις είναι αυτός, έχουμε και τον καθηγητή εκεί πέρα, ο παίνεις είναι αυτός ο οποίος ίσα-ίσα επιβιώνει. Δεν του περισσεύει τίποτα. Ο φτωχός είναι αυτός που είναι στα όρια της κατάρρευσης. Έτσι. Είναι στα όρια της κατάρρευσης. Ξέρω τη θλίψη σου. Μια εκκλησία μοντέλο και επιτρέπει ο ύψιστος το δικό της λιοτρίβη σαν αυτό ανάλογο της Γεθσημανή του Κυρίου. Την φτώχεια. Μια άλλη ευλογημένη εκκλησία που δόξα στο Θεό συνέπεσε να είναι της Θεσσαλονίκης. Σας θυμίζω για να δούμε τον αληθινό πλούτο. Η βαθιά τους φτώχεια τι έκανε. Ανέδειξε τον πλούτο της γενεοδορίας, της ελευθεριότητος αυτών. Η βαθιά τους φτώχεια, εδώ δεν υπάρχει λογική. Ξέρω πόσο συνθλίβεσαι, λέει ο Κύριος, σε μια εκκλησία μοντέλο.
Φανταστείτε το σοκ του Ποιμένα που εισπράττει, ο άγγελος που εισπράττει η ηγεσία και κατ' επέκταση όλο το σώμα. Ξέρω τη θλίψη σου, ξέρω τη φτώχεια σου, ξέρω, κείμενο είναι, και την βλασφημία. Εδώ το έχει πολύ έτσι soft, σε διαβάλλουν άνθρωποι. Την βλασφημία. Σε αναιρούν, σε αμφισβητούν, σου προσβάλλουν τη φήμη. Για να τα δούμε και τα τρία. Θλίψη, φτώχεια, βλασφημία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η διάγνωση του Κυρίου, είσαι όμως πλούσιος. Και ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, όποια κι αν είναι η κοιλάδα, ό,τι κι αν συμβαίνει, ό,τι κι αν παραχωρεί ο ύψιστος, εκτός αν εγώ έδωσα τόπο στον εχθρό και ο εχθρός τον πήρε, να τον ευλογώ εν παντί καιρό, να έχω τη νίκη και στη θλίψη και στη συμπίεση αυτή, σε αυτό το σύγχρονο λιοτρίβι που επιτρέπει και παραχωρεί ο ύψιστος, και στην όποια αμφισβήτηση, συκοφαντία, καταλαλιά, βλασφημία από τον οποιοδήποτε και μάλιστα από κατηγορία ανθρώπων που οι ίδιοι απατημένοι διακηρύττουν ότι ανήκουν στο Θεό, ενώ την ίδια ώρα η διαπίστωση και η διάγνωση του Θεού είναι οδυνηρό, συναγωγή του σατανά. Κάτι ανάλογο θα πει στην πνευματική αφρόκραμα της εποχής, στους γραμματείς και τους φαρισαίους, με χαρακτηρισμό που δεν τον απέδωσε ποτέ μα ποτέ στις πόρνες της εποχής, στους αμαρτωλούς της εποχής και στους τελώνες της εποχής. Όφης, γεννήματα έχει δαινών. Για σκέψου, να πιστεύω ότι λατρεύω το Θεό και να έχω αυτό το χαρακτηρισμό. Να πιστεύω ότι προσφέρω υπηρεσία στο Θεό και η διάγνωση του Κυρίου, η διαπίστωση να είναι συναγωγή του σατανά. Να μείνουμε λίγο στο είσαι πλούσιος. Πλούσιος, όχι από κοινωνικής και οικονομικής πλευράς βέβαια, πλούσιος υπαρξιακά, πλούσιος από πνευματικής πλευράς, έτσι ώστε ως πτωχή, θυμηθείτε, πολλούς, όμως πλουτίζοντες. Δεν διάλεξε, θα πει ο Ιάκωβος, ο Θεός, τους φτωχούς αυτού του κόσμου, κοιτάξτε την όμορφη αντίθεση, πλουσίους όμως εν πίστη. Και μια παρένθεση για κάθε γονιό που ονειρεύεται το κορίτσι του και το παλικάρι του να παντρευτούν. Και εδώ πρέπει να ταπεινωθούμε όλοι. Πώς περιμένεις το γαμπρό και την ύφη. Πώς να είναι ο γαμπρός. Από δικηγόρος, γιατρός, μηχανικός και επειδή τα πολλά λεφτά είναι, βλέπει Κριστιάνο Ρονάλντο κλπ. Και Εμπαπέ κλπ. Ποδοσφαιρόφιλοι ξέρουν τι εννοώ. Μιλάμε για κολοσσία ποσά. 200 εκατομμύρια ευρώ είναι να πουληθεί ο Εμπαπέ, ένας 20χρονος, παρακαλώ. Τα ακούτε το νούμερο. 200 εκατομμύρια ευρώ είναι να γίνει μεταγραφή. Όνειρό σου πνευματικό είναι δώσε στην κόρη μου, δώσε στο γιο μου, μια κοπέλα, ένα παλικάρι, που θα είναι πλούσιος σε πίστη, που θα σ' αγαπάει μούλη του την καρδιά. Και όλα τα άλλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Νέος ήμουν και γέρασα, λέει ο Δαβίδ, και δεν είδα δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί. Πλούσιο δεν σε κάνει το εισόδημα. Πλούσιο δεν σε κάνει το πορτοφόλι. Πλούσιο δεν σε κάνουν τα κτήματα. Πλούσιο δεν σε κάνουν τα αυτοκίνητα. Πλούσιο δεν σε κάνουν οι καταθέσεις στην τράπεζα. Πλούσιο σε κάνει η χάρη του Θεού. Δέστε, λέει ο Παύλος, για αυτό που αναφέραμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, την χάρη του Θεού που δόθηκε στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Ενώ ήταν, λέει, σε βαθιά θλίψη, κι αυτοί. Η βαθιά τους φτώχεια ανέδειξε τον πλούτο της γενεοδορίας τους. Είσαι όμως πλούσιος, ως πτωχή, πολλούς όμως πλουτίζοντες. Και το σοκ συνεχίζει. 10. Μη φοβάσαι καθόλου. Τι Θεός είναι αυτός. Από όσα πρόκειται να πάθεις. Στάσου, Κύριε. Δεν μας τα λες καλά.
Για να δούμε πάλι το τρίπτυχο. Φτώχεια, θλίψη, λασφημία. Και θα έρθουν κι άλλα. Θα έρθουν κι άλλα, λέει ο Κύριος. Εσύ όμως, από αυτά που πρόκειται να συμβούν, μη φοβάσαι. Τώρα, αν σου πω εγώ μη φοβάσαι, άστο. Αν σου πει ας πρεσβύτερος μη φοβάσαι, και αυτό άστο. Αν όμως ο ύψιστος σου πει μη φοβάσαι, τότε αλλάζει η ταχύτητα και η συχνότητα. Μη φοβάσαι. Και τους εξηγεί. Θα επιτρέψω, γιατί επιτρέπει, ο διάβολος, και φυσικά ο διάβολος, σε μια τέτοια εκκλησία που ανθεί, σε μια τέτοια εκκλησία μοντέλο, ο εχθρός της ψυχής δεν θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Θα επιτεθεί όπως μπορεί. Και είναι απίστευτη η επιμονή του εχθρού. Ακούστε κάτι, αδελφοί. Μακάρι όσο επίμονος είναι ο εχθρός της ψυχής μας στις επιθέσεις του σε εμάς, να είμαστε εμείς επίμονοι στην εξήτηση του Θεού, στην υπομονή, στη μακροθυμία και στην επιμονή για την εκπλήρωση των υποσχέσεων Του. Άλλη μια φορά. Μακάρι, ήθε, όσο επίμονος είναι ο εχθρός, απίστευτα επίμονος, περπατάω 40 χρόνια με τον Κύριο και το έχω διαπιστώσει, και το έχεις διαπιστώσει κι εσύ, πόσο επίμονος είναι, δεν παρετείται, πλημμένη με το αίμα του Χριστού και δεν παρετείται, ιδιοκτησία του ύψιστου και δεν παρετείται. Μακάρι να είμαστε το ίδιο, αν όχι περισσότερο, επίμονοι εμείς στην εξήτηση του Κυρίου, στην εκπλήρωση των λόγων Του και των θαυμαστών Του υποσχέσεων. Διαπίστεως, λέει, για μακροθυμίας πέτυχαν την εκπλήρωση των Ευαγγελιών. Διάβολος θα ρίξει μερικούς από εσάς στη φυλακή. Γιατί? Για να δοκιμαστείτε. Ο Διωγμός, κοιτάξτε, Σοφία, πώς ενορχιστρώνει η Θεία Σοφία όλο το πλαίσιο των δοκιμασιών. Ο Διωγμός θα κρατήσει επάπειρο? Όχι. Η κοιλάδα σου, το σύγχρονο λιοτρίβι σου, έχει ημερομηνία λήξης. Και αν δεν σου πάρει το ποτήρι, όπως δεν το πήρες τον Κύριο, και αν δεν σου πάρει το σκόλοπα, όπως δεν τον πήρες τον Παύλο, που μας καλεί να τον μιμηθούμε για να μιμηθούμε το πρωτότυπό μας, θα σου δώσει χάρη, θα σου δώσει παροχή ζωής να έχεις τη νίκη και να είσαι θριαμβευτής. Και η δική του η ένεση να μην λείψει ποτέ από το δικό σου το στόμα. Θα κρατήσει 10 μέρες. Το δικό σου καμίνι έχει αρχή. Ναι. Αλλά δόξα στο Θεό, θα έχει τέλος. Περίμενε. Περίμενε το χρονοδιάγραμμα του Κυρίου, σαν μικρό παιδάκι. Κράτα την πίστη σου, ακόμα κι αν σου στοιχήσει τη ζωή. Και στη συγκεκριμένη εκκλησία, στον επίσκοπό της, του στοίχησε τη ζωή. Ήταν ένας από τους μεγάλους ηγέτες της πρώτης εκκλησίας, από τους αποστολικούς πατέρες, ποιμένες, ο μαθητής του Ιωάννη, ο Πολύκαρπος Μύρνης. Του στοίχησε τη ζωή. Και θα σου δώσω, για στεφάνι της νίκης, την αιώνια ζωή. Δεν είναι καλή η μετάφραση εδώ. Η αιώνια ζωή δεν είναι βραβείο. Ο στέφανος της ζωής είναι το βραβείο. Η αιώνια ζωή είναι δώρο που το αποκτώ με πίστη μέσα στη χάρη του Θεού. Αλλά το να δώσω τη ζωή μου και να πληρώσω το κόστος, αυτό έχει βραβείο. Και είναι στεφάνι ζωής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες, που σημαίνει αυτό δυστυχώς. Ολόκληρη η εκκλησία πολύ δύσκολο να ακολουθήσει. Αλλά κάποιοι μέσα στην εκκλησία μπορούν να ακολουθήσουν. Όποιος έχει αυτιά, και κοιτάξτε πώς ταυτίζεται το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας με το τρίτο. Στο ξεκίνημα της επιστολής, καθαρά άμεσα, μιλάει ο Ιησούς Χριστός το ξασμένος. Στο τέλος της επιστολής μιλάει το Πνεύμα. Ερώτηση, ποιος μιλάει τώρα, ο Χριστός ή το Πνεύμα? Μα ο δεύτερος Αδάμ έγινε, μην πας με το μυαλουδάκι αυτό, θα κάνουν τα λαμπάκια, έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Και για να τα κάψουμε λίγο παραπάνω, στην όραση του τετάρτου κεφαλαίου, όπου το Πνεύμα το Άγιο φαίνεται ως 7 καιόμενες λαμπάδες πυρός,
τα επτά πνεύματα του Θεού. Στο πέμπτο κεφάλαιο, οι επτά καιόμενες λαμπάδες, τα επτά πνεύματα του Θεού, είναι οι επτά οφθαλμοί του αρνίου. Οι επτά οφθαλμοί του αρνίου είναι τα επτά πνεύματα του Θεού. Άντε τώρα με αυτό το μυαλουδάκι να το πιάσεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυξανόμενα πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Δεν θα αδικηθεί, δεν θα τον πειράξει. Προσέξτε ποιος. Ο δεύτερος θάνατος. Γιατί ο δεύτερος, ποιος είναι ο πρώτος. Πρώτος, δυστυχώς, ή ευτυχώς αν θέλετε, θα τον περάσουμε όλοι. Θα είναι ο προσωρινός αποχωρισμός του σκηνώματός μας, που βλέπετε εσείς το δικό μου, ο εσωτερικός άνθρωπος με απίστευτες λειτουργίες να τον κινεί, το στόμα να μιλάει, τα χέρια να κινούνται, εσείς με απίστευτες λειτουργίες να προσλαμβάνετε ό,τι προσλαμβάνετε και καταλαβαίνετε. Και εγώ βλέπω το δικό σας σκήνομα, από εδώ έτσι πανοραμικά πάνω κάτω. Αυτό που βλέπετε εσείς σε μένα και αυτό που βλέπω εγώ σε εσάς είναι θέμα χρόνου να το αφήσουμε, να αποχωριστεί. Αυτό θα μπει στο μνήμα και μην χτυπάτε ξύλο, έτσι θα γίνει. Αντί να χτυπάς ξύλο, κοίταξε στο ξύλο του Γολγοθά καλύτερα. Και η ψυχούλα ήθε να φτερουγήσει σε εκείνον που την έπλασε, σε εκείνον που την δημιούργησε, σε εκείνον που την λύτρωσε και όχι σε κάποιον άλλον που την κατάστρεψε με την αμαρτία. Αυτός είναι ο πρώτος ο θάνατος. Είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους μια φορά άπαξ να πεθάνουν. Και να σας θυμίσω κάτι, είναι έλεος Θεού μετά την πτώση. Σκέψου να έχεις το αγαπητό σου πρόσωπο με αλσχάιμερ αυξανόμενο και να μην πεθαίνει, να ζει 500 χρόνια για παράδειγμα. Να ζεις και εσύ 500 χρόνια και να το υπηρετείς. Είναι έλεος Θεού που μετά την πτώση και την αμαρτία, επειδή γίναμε φθαρτοί, είναι απίστευτο έλεος που γίναμε θνητοί. Και το πιο αγαπημένο πρόσωπο όταν θα φύγει, κλαίμε, οδυρώμαστε και φυσικά έτσι είναι. Αλλά δεν το αγαπάμε τόσο πολύ ώστε να πάρουμε το σκήνομα και να το έχουμε, να το βάλουμε στο ψυγείο, στην ντουλάπα από αγάπη και να το ντύνουμε. Το βάζουμε στο χώμα. Γιατί θα σαπίσει. Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος. Δεν θέλω να είμαι μακάβριος, αλλά λέμε αλήθειες. Ο δεύτερος θάνατος ποιος είναι. Εδώ είναι η ιστορία. Όταν η ψυχή φύγει, είναι δύο προορισμοί. Ο ευλογημένος αποθούμενος ή άνω Ιερουσαλήμ, η χαρά του Κυρίου. Ο απευχόμενος ή λίμνη του Πυρός οικαιωμένη. Και μην φανταστείτε πίσες και καζάνια, αυτά είναι. Με τη φράση αυτή, ίσον η πλήρης, απόλυτη απουσία του Θεού. Σήμερα βρέχει επί δικαίους και αγαθούς και ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Σήμερα αυτός που βλασφημεί τον ύψιστο ζει στην λεγόμενη θεολογικά κοινή χάρη. Στη μακροθυμία του Θεού. Ζει στο ειδού καιρός ευπρόσδεκτος. Ζει στο ειδού τώρα η μέρα σωτηρίας. Αλλά η μακροθυμία του Θεού και η ανοχή του Θεού, επί τη βάση του Λόγου του Θεού, έχουν ημερομηνία λήξης. Ο δεύτερος θάνατος. Πού θα βρεθώ όταν βιώσω τον πρώτο? Πού θα τον βιώσω? Είναι θέμα χρόνου. Άγνωστος είναι μόνο ο χρόνος και ο τρόπος. Όταν βιώσω τον πρώτο θάνατο, πού θα πάει η ψυχή μου μετά? Σε αυτόν που νικά. Νικά πού? Στη θλίψη. Νικά πού? Στη φτώχεια. Νικά πού? Στη βλασφημία. Νικά πού? Στη φυλακή. Αυτός δεν θα τον πειράξει. Δεν θα αδικηθεί από το δεύτερο θάνατο. Ο Θεός μας θέλει νικητές. Και άλλη μια φορά, ο Θεός θέλει να μας πάρει από το χέρι και από το επίπεδο της θρησκείας να μας πάει στη σχέση. Άλλη μια φορά, τι είναι θρησκεία?
Θρησκεία είναι ένα αδύνατο πλάσμα όπως εγώ και εσείς. Μέχρι εδώ προβλήματα και από τα 50 και μετά αυξάνονται τα προβλήματα, έτσι. Που κάθε φορά που έχει πρόβλημα και δοκιμασία, κράζει σαν απαντοδύναμο ύψιστο εκεί πάνω, πολύ μακριά. Και αν αυτός απαντήσει, δόξα στον Θεό, αν δεν απαντήσει, Παναγιά βοήθα, που λέει ο κόσμος. Αυτό είναι θρησκεία. Σχέση είναι άλλο πράγμα. Η σχέση είναι θα κλαις και θα του λες μπαμπά μου. Θα έχεις λυγμούς και θα του λες αγαπώ. Και τι ωραία που τα ψάλουμε. Για κάθε ναι, σε ευχαριστώ. Για κάθε όχι, πείτε το. Σ' αγαπώ. Τι ωραία το ψάλουμε αυτό, ε. Γιατί σ' αγαπώ. Γιατί μόνο εκείνος γνωρίζει τις αντικειμενικές μου ανάγκες. Εμείς θέλουμε ένα Θεό στα μέτρα μας. Ένα Θεό που, όπως είπα πριν, στη ροή του λόγου, θα ενισχύει τον ναρκισισμό μας, απαλλάσσοντάς μας από κοιλάδες προβλήματα και δοκιμασίες και θα ισχυροποιεί το εγώ μας. Άλλη μια φορά σας λέω ότι στην Αγία Γραφή τέτοιος Θεός δεν υπάρχει. Στη θρησκεία υπάρχει τέτοιος Θεός. Στον κόσμο, είπε ο Χριστός μας, μα τι ηγέτης είναι αυτός που θέλει και να τον ακολουθούν κιόλας. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Θες να με ακολουθήσεις, θα σηκώσεις το σταυρό σου. Και είναι η μόνη περίπτωση που ο Λόγος του Θεού για την άρση του σταυρού χρησιμοποιεί τη φράση «καθημέραν». Κάθε μέρα. Τι θα πει η άρση του σταυρού? Στις σχέσεις με τη σύζυγο, το σύζυγο, στα παιδιά, στο γραφείο, με τους συμπρεσβυτέρους, μεταξύ μας, οπουδήποτε, στον εργασιακό τομέα, οπουδήποτε, στο στρατό, στις σπουδές, οπουδήποτε. Κάθε φορά που το θέλημα του Θεού συγκρούεται με το δικό μου, εγώ τι διαλέγω? Εάν διαλέγω του ύψιστου και αρνούμε το δικό μου, σηκώνω το σταυρό. Εκεί είναι η ευλογία. Και επειδή δυστυχώς, αδελφοί, είμαστε ασταύρωτοι, γι' αυτό είμαστε και αλύτρωτοι. Γι' αυτό, ξεκινώντας από την οικογένεια, στο ζευγάρι και μπροστά στα παιδιά, δεν είμαστε ο ένας η χαρά του άλλου. Δυστυχώς γινόμαστε η κόλαση ο ένας του άλλου. Μιλούσα με πρεσβύτερο, δεν θα πω όνομα φυσικά και εκκλησία. Δραματική η κατάσταση στο πρεσβυτέριο. Αντί οι πρεσβύτεροι να είναι η χαρά ο ένας για τον άλλο, έχουν γίνει η κόλαση ο ένας για τον άλλον. Και τα πνευματικά παιδιά, πώς περιμένεις να πάνε καλά σε αυτή την εκκλησία? Όταν βλέπουν τους πνευματικούς γονείς στην ηγεσία να είναι όχι η χαρά ο ένας τον άλλον, αλλά η κόλαση ο ένας του άλλου. Και είναι τέτοιος ο ναρκισισμός μας, και είναι τέτοιος ο εγωισμός μας, που για να ικανοποιηθεί αυτός ο ναρκισισμός και το εγώ, αυτή η περηφάνεια, αυτός ο εγωισμός, στερούμε το χαμόγελο των παιδιών μας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Και στερούμε εμείς, η ηγεσία, γενικά μιλάω, το δικό σας χαμόγελο, χάριν της δικής μας έπαρσης και του δικού μας εγωισμού. Ακούσε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπάς αν δεν είσαι ταπεινός. Σε κάθε επίπεδο σχέσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπάς τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου αν δεν είσαι ταπεινός. Ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει. Και τα παιδιά μας πώς τα μεγαλώνουμε, αδελφοί? Δεν τα μεγαλώνουμε να είναι ταπεινά. Τα μεγαλώνουμε αυξάνοντας τον εγωισμό και τον ναρκισισμό και την έπαρσή τους. Λίγο πριν το γάμο, ακούς τη μάνα, την πιστή μάνα, τι συμβουλή να δίνει στο κορίτσι? Κοίταξε, μη σου πάρει αυτό στον αέρα. Η πιστή μάνα τα λέει αυτά. Και η πιστή μάνα θα μπει στο γιο, κοίτα, μη σε βάλει στο βρακί της αυτή. Τι ευλογία, ε! Τι συμπρογαμιαία συμβουλευτική είναι αυτή. Πού πάνε τα παιδιά σε πόλεμο, πάει το ζευγάρι. Και ποιος θα είναι ο νικητής και ποιος θα είναι ο ιτημένος? Μεγαλώσαμε τα παιδιά μας να πάσχουν για να είναι νικητές. Όχι, τα μεγαλώσαμε να είναι πρώτοι, number one. Και πάει στο στρατό ο number one και τον βάζουν 2-4 στα σκοπιά και να καθαρίσει τουαλέτες και τον πιάνει κατάθλιψη και πάει για τρελόχαρτο μετά. Γιατί? Γιατί ήταν όλα στο πιάτο. Έτσι τα μεγαλώσαμε. Να μην πάρει το παιδί από το ΑΚΤΕΛ το λεωφορείο να έρθει, να πάει ο μπαμπάς να το πάρει με το αυτοκίνητο. Γιατί, τι θα πάτε να πάρει το ΑΚΤΕΛ? Θα αργήσει 10 λεπτά και τι έγινε? Πάρει το ΑΚΤΕΛ.
Πηγαίνω, λέει, ασφαλέστερα και διευκολύνω τη συγκοινωνία. Μια χαρά το λεωφορείακι. Όχι, αδελφοί. Ο Θεός δεν θα υπηρετήσει τον ναρκισισμό μας και το εγώ μας. Θεός θέλει να έχουμε την νίκη. Θέλω ευλογή τον Κύριο. Αλληλούια. Εν παντί καιρό. Η σχέση. Θα κλαις στην αγκαλιά Του. Θα τραντάζεσαι από λυγμούς, αλλά στο στήθος Του. Θα Του λες ευχαριστώ γιατί θλίβεσαι τώρα που θλίβομαι. Πονάς τώρα που πονώ. Μετά ταπεινώνεσαι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν επεμβαίνεις. Αλλά μπορώ να αφαιθώ σε σένα. Βασιλιά, ο Θεός που πιστεύουμε είναι ικανός να μας βγάλει από αυτό το καμίνι. Μπορεί. Αλλά κι αν όχι, την εικόνα σου τη χρυσή δεν την προσκυνούμε. Δεν αλλάζει τίποτα. Και ο Δανιήλ όταν έμαθε ότι υπεγράφει γραφή, ποια γραφή? Του υποψήφιου μελοθάνατου στο λάκκο των λεονταριών. Δεν άλλαξε τίποτα. Ανοίγει και τα παράθυρα κιόλας. Τρεις φορές την ημέρα με τη φράση «Καθώς έκαμνε πρώτερο». Ό,τι έκανε στον ανέφελο ουρανό, το κάνει σαν υποψήφιος μελοθάνατος. Δεν αλλάζει τίποτα. Και μην πιαστείς. Ένα περιστατικό ήταν αυτό. Αν και ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό, μας ζωγραφίζει ο Δανιήλ λέγοντας «Διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων». Ένας ήταν αυτός. Τουλάχιστον ένα περιστατικό ξέρουμε. Η εκκλησιαστική ιστορία τι μας διδάσκει? Εκατομμύρια εκλεκτοί σαν τον Δανιήλ, η πίστη τους δεν έφραξε τα στόματα των λεονταριών στο Κολοσσέο της Ρώμης. Τους έκαναν κομμάτια. Και άλλοι διαπίστεως έσβεσαν δύναμη πυρός και ζωγραφίζει τα τρία παιδιά στο καμίνι και εκατομμύρια εκλεκτά σκεύη του Θεού η πίστη τους δεν έσβησε την δύναμη της φωτιάς όταν ο Νέρον και οι άλλοι τους άλυβαν με πίσα και τους έβαζαν να καίνε σε ένα στήλο επάνω για να κάνουν αυτή η όργια από κάτω. Να μεγαλυνθεί ο Χριστός στο θνητό μου το σώμα. Πώς? Είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Αυτή είναι η σχέση. Στο δικό του λιοτρίβι στη Γεθσημανή, μοναδική ανεπανάληπτη εμπειρία, κυλάδα πούνος. Έλεγε. Είναι εντυπωσιακό. Μόνο τρεις φορές. Εμάς μας παίρνει μια ζωή μέχρι να πεθάνουμε. Μόνο τρεις φορές ζήτησε να παρέλθει το ποτήρι. Αλλά όλο το βράδυ έλεγε. Τι έλεγε? Μπαμπά μου, πατερούλη μου, μπαμπάκα μου, αβά ο πατήρ. Να σας πω κάτι, το μονοπάτι είναι το ίδιο ακριβώς. Δεν τον ακολουθώ για να μην έχω προβλήματα. Αντίθετα, ακολουθώντας τον, να προβλήματα. Και σταυρό και διωγμό και παθήματα και βλασφημία και ό,τι θέλεις. Και επιθέσεις από τον διάβολο και... Εδώ είναι η ευλογία. Να σου δίνει την νίκη και όταν ξυπνάς το πρωί, να μην τρέμεις εσύ πώς θα επιβιώσεις. Αλλά όταν ξυπνάς το πρωί, ακουμπάς τα δυο πόδια κάτω και πριν πας να ρίξεις νερό και πριν πας στην τουαλέτα, η πρώτη σου λέξη, τα πρώτα σου λόγια είναι η επίκληση, μια δοξολογία, μια ευχαριστία, δόξα στο όνομά σου για μια μέρα. Να είσαι σίγουρος. Όλες οι δυνάμεις του εχθρού τρέμουν. Τρέμουν για το τι θα συναντήσουν με σένα όλη την ημέρα. Όχι, τι θα μου κάνει αυτός πάλι. Τι θα μας κάνει αυτός πάλι. Θα λατρέψει το Θεό του. Θα δοξάσει το Θεό του. Μέσα στο πρόβλημα, μέσα στη δοκιμασία, μέσα στην κοιλάδα, μέσα στους πόνους, μέσα στο θάνατο, μέσα στην αρρώστια. Θα μιλήσει για άλλους για μένα. Για τον Χριστό. Οι δυνάμεις του εχθρού. Θα με μαστιγώσει με τον ένο και τη δοξολογία. Χάρη στο Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Και φανερώνει, λέει, δι ημών εν παντή τόπο, την οσμή, το άρωμα, την ευωδιά. Επίλογος. Αυτή η οσμή, αυτή η ευωδιά, έχει δύο αντίθετα παράλληλους δρόμους. Αυτό το άρωμα
όποιος το αποδεχτεί γίνεται άρωμα οσμή ζωής. Αυτός που θα δεχτεί τη μαρτυρία και τα καλά νέα. Αυτός που θα κλείσει την καρδιά του. Το ευλογημένο σου άρωμα, λέει ο Λόγος του Θεού, γίνεται σε αυτόν οσμή θανάτου. Και αυτός που θα το εισπράξει μπαίνει σε μια πορεία τους σωζωμένους συνεχώς και ο άλλος δυστυχώς την αντίθετη πορεία στους απολυμένους. Και σε αυτή τη ζωή και δυστυχώς το πιο τραγικό στον δεύτερο θάνατο, στην ατέλειωτη ονειότητα. Η νίκη μέσα στη θλίψη, μέσα στη φτώχεια, μέσα στη βλασφημία, μέσα στη φυλακή, μέσα στη δοκιμασία. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού.